Σας είπαν 50 ώρες, είμαι στη διάθεσή σας, αφού συνεννοηθείτε πρώτα με την Γιούλη και μεταξύ σας, τι άλλο πρόγραμμα θέλετε, να συνεχίσουμε να έχουμε παρουσία όλο τον χρόνο σχεδόν, εκτός από 1-2 μήνες το καλοκαίρι που θα σταματήσουμε εκ των πραγμάτων. Σήμερα είναι εδώ και η κυρία, εσείς είστε σύζυγος του κυρίου Βαγγέλη. Δεν γνώριζα ότι ήμουν συμμαθητής με τον Βαγγέλη του Σωτηρόπουλου. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και εγώ δεν τον θυμόμουν, είναι λίγο πιο μικρός από μένα. Από τα βιβλία. Και το είπαν εκεί τα παιδιά, μου λένε ο Βαγγέλη σε θυμάται. Εντάξει, μετά περίπου προσπάθησα και εγώ, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Και θα θυμίσει δύο πάνω. Ναι. Είναι ευχάριστη στιγμή και βλέπω πολλά χαμογελά στα πρόσωπα. Πρέπει να πω συγχαρητήρια εδώ στην κυρία Υπερηθυντικό, η οποία συμμετέχει στην προσπάθεια. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Τέτοιοι άνθρωποι μας είναι χρήσιμοι, αλλά και καθοδηγούν όλους τους υπόλοιπους και με τη γνώση και με την πείρα, κυρίως όμως με τη διάθεσή τους. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Να ευχηθώ να έχετε καλή αρχή, καλή συνέχεια, υγεία ατομική και οικογενειακή. Και είμαι στη διάθεσή σας πάντα, όπως κάνω μέχρι σήμερα, να συνεχίσουμε να πάρετε και άλλα προγράμματα με όφελος στη γνώση. Ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Να πείτε την καλησπέρα στον Δήμαρχο. Ωραία. Και στο Δήμο, και στο ΕΗ, και στο ΙΕΚ κλπ. Έχω συνεργαστεί, έχω κάνει μαθήματα μάλλον αρκετές φορές με άτομα, όχι παιδιά. Και καμιά φορά, αν λέω παιδιά, μη παρεξηγηθείτε και λοιπά. Είναι ο τρόπος που, γιατί και στο ΙΕΚ και αυτά παιδιά τους λέω και στους φοιτητές. Υποτίθεται ότι και στο επιμελητήριο που έκανα μάθημα, περίπου της ίδιας ηλικίας ήταν τα 20 άτομα, οι 18 ήταν γυναίκες. Και από ό,τι έχω καταλάβει, δείχνουν περισσότερο, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι γυναίκες από τους άντρες. Δηλαδή είναι πιο. Θέλουν κάτι παραπάνω. Θέληση για μάθηση. Ναι, οι άντρες δεν ξέρω, κάπου κουράζονται να πάνε να πούμε καφέ, να καπνίσουμε ένα τσιγάρο. Ενώ στις γυναίκες δεν το έχω διακρίνει αυτό. Και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε αρκετά καλά σε αυτό το σεμινάριο των 50 ωρών. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε, άσχετα με το τι κάνουμε, συζητάμε για κάποιο θέμα. Κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο. Τι να πω τώρα, για μια φορολογική δήλωση, για